Έπειτα από εβδομάδες σκληρής αντιπαράθεσης και στη σκιά των κινητοποιήσεων από πλευράς Τουρκοκυπρίων έξω από την παράνομη βουλή, στο ντέρπι Τατάρα Κιτζή σημειώσατε ένα. Γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του τη συμφωνία της 21ης Μαΐου μεταξύ Αναστασιάδη Ακιτζή για την μερικιάρση των περιορισμών διέλευσης μέσω των οδοφραγμάτων από σήμερα 8 Ιουνίου, ο ψευδοπρωθυπουργός Τατάρ επέλεξε να κρατήσει τα σημεία διέλευσης κλειστά. Εξελίξεις, ενδεχομένως και τελικές αποφάσεις αναμένονται αύριο από το παράνομο υπουργικό, καθώς βάσει πληροφοριών από τα κατεχόμενα. Ο λεγόμενος Υπουργός Υγείας Πυλή θα θέσει στο τραπέζι την άποψη των Τουρκοκύπριων επιδημιολόγων πως η σταδιακή άρση των περιορισμών διακίνησης στο οδοφράγματα θα μπορούσε να αρχίσει άμεσα. Πανέτοιμες για την ακόμα και σήμερα επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων εμφανίζονται κυβέρνηση και αστυνομικές αρχές. Η αστυνομία είναι πανέτοιμη για την επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων. Ήδη κάποια μέλη μας τα οποία είχαν μετακινηθεί σε άλλα καθήκοντα κατά το προσωρινό κλείσιμο των οδοφραγμάτων έχουν επιστρέψει τα καθήκοντά τους και είναι πανέτοιμοι για να ξεκινήσουν. Διάνοιξη των οδοφραγμάτων εδώ και τώρα ζητούν με κοινή δήλωσή τους και ΔΕ και Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο. Τα δύο επιμελητήρια υπενθυμίζουν την ανάγκη της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας στο νησί και αύξησης του όγκου του δικοινοτικού εμπορίου για να μεγιστοποιηθούν οι οικονομικές δυνατότητες των δύο κοινοτήτων. Αντιδράσεων συνέχεια σε Άγκυρα και ψευδοκράτος για τη βυζαντινή σημαία στο τζαμί Τούζλα. Βρουν και πάλι προβοκάτορες προτάσεις στο πρώτο σελίδο της Ιχαλκίν Σεσί. Πάρε να έχεις προβοκάτσια, γράφει η Αφρίκα, ενώ η εθνικιστική Βατάν κάνει λόγο για δεύτερη προβοκατορική ενέργεια από τους Ρωμιούς. Επιχειρώντας να κερδίσει πόντους εν όψη των παράνομων προεδρικών, ο Κουτρέτος Ζερσάη καταδικάζει το συμβάν, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στη Λευκοσία. Εάν η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν κάνει ό,τι χρειάζεται για να βρει και να τιμωρήσει τους υπεύθυνους, καθίσταται έμεσα εμπλεκόμενη σε αυτό το έγκλημα. Η αστυνομία διαμηνεί πως οι έρευνες για διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στα συστήματα παρακολούθησης που υπάρχουν στην περιοχή και τα οποία πιθανόν να κατέγραψαν κινήσεις των δραστών.